Σου έγινε κάποια περίεργη πρόταση βγαίνοντας από το Survivor, κάτι που δεν περίμενες? Περίεργη δεν μου έχει γίνει ακόμα. Α, μου έχει γίνει ανήθικη. Περίεργη αυτές που γίνονται. Ανήθικη. Διάφορες προτάσεις τέλος πάντων. Α, φωτογραφιούλες. Ναι, ναι, από κοπέλες, από αγόρια, από ότι δεν έχω παράπονο. Ξέρω, Λαμπρούκος. Υπάρχει μια... Προσπαθώ να είμαι ευγενή, σε όποιον είναι ευγενή. Πώ διαχειρίστηκε την απώλεια βάρου, ήταν θετική ή αρνητική, σε ήθελε όπω σε γνώρισε? Δεν είχε κανένα θέμα. Εντάξει. Από παραπάνω ευγένεια, εσύ μου λέει, γιατί το ίδιο. Το ίδιο είναι, δεν άλλαξε κάτι. Ναι. Δεν τη είπα να με κουβαλήσει κιόλα για να δει τα αυτά κιλά που πήγανε. Αλλά λοιπόν, εντάξει, εγώ βγαίνω έξω, συγγνώμη, σε διακόπτω, και τώρα που πήγα σε ένα-δύο κοινωνικές εκδηλώσεις, οι 99% μου λένε μη και τα πάρεις, μη και τα ξαναπάρεις. Και λέω εντάξει, δεν προσπαθώ. Θα προσπαθήσω. Καλαρώστε. Προσπαθήσω. Ωραία, καλαρώστε. Όχι, και εγώ θέλω. Μ' αρέσει ο νέος εαυτός μου. Τι να λέμε τώρα. Ναι, ναι, σου πάει. Σου πάει μ' αρέσει στα ρούχα, μ' αρέσει αυτό και τα λοιπά. Το ζω λίγο κι εγώ έτσι, το motel life. Γόησε όλα του.